Με την ευκαιρία του πανηγυρικού εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και στο πλαίσιο της έκθεσης «Αντικρίζοντας την ελευθερία στη Βουλή των Ελλήνων δύο αιώνες μετά», κάθε βράδυ από τις 9 έως τις 11 και ανά μισή ώρα ζωντανεύουν σκηνές και πρόσωπα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα στη δυτική όψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων πάνω από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Πρόκειται για μια δεκάλεπτη οπτικοακουστική προβολή με την τεχνολογία 3D, με κεντρικό θέμα την ιστορική ζωφόρο που κοσμεί την αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος του Κοινοβουλίου και αποτελεί την πρώτη θεσμική αποτύπωση του αγώνα των Ελλήνων για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας. Παράλληλα με τις σκηνές των μαχών και τις προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών του 21, αναδεικνύονται αρχιτεκτονικά στοιχεία του Μεγάρου μέσω ειδικών φωτισμών, ενώ παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην όψη της Βουλής συνολικά οι προσώψεις της 360 μοίρες περιστροφικά, με διαδοχική οικαστική απεικόνηση όλων των πλευρών που δεν φαίνονται από την πλατεία Συντάγματος. Η Βουλή πάνω στην οποία κυματίζει η ελληνική σημαία αναδεικνύεται ως ιστορικός θεματοφύλακας της μνήμης του αγώνα, αλλά και ως ένα από τα πολύτιμα τρόπεά του, αφού η συνταγματική διακυβέρνηση και το αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα ήταν από τα κεντρικά προτάγματά του. Η Ζωφόρος φιλοτεχνήθηκε κατά τα έτη 1842-1843. Σε αυτήν αποτυπώνονται 20 εικονικές αναπαραστάσεις. Στη βόρεια πλευρά απεικονίζονται όρκος των επαναστατών Ελλήνων στη Βοστίτσα, η εξέγερση των Ελλήνων στην Πάτρα, η συνέλευση στην Καλαμάτα και η δόξα του Πατριάρχη Γρηγορίου V, αποδίδοντας αλληγορικά το μαρτύριό του. Οι παραστάσεις αυτής πλευράς είχαν καταστραφεί και αποκαταστάθηκαν το 2003 με τη σχεδιαστική συμπλήρωσή τους μονοχρωματικά με βάση τα πρωτότυπα σχέδια. Στον ανατελικό τοίχο, η Ζωφόρος ξεκινάει με δύο γενικές παραστάσεις τιτλοφορούμενες «Επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων» και «Νίκες των Ελλήνων στη στεριά και στη θάλασσα» και στη συνέχεια αποδίδεται η Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο, ενώ ακολουθούν τρεις σκηνές μαχών με τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολεί τον τουρκικό στόλο στοιχείο, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο να υπερασπίζεται το Μεσολόγγι και τον Μάρκο Μπότσαρη να επιτίθεται στο στρατόπεδο των Τούρκων στο Καρπενήσιο, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στην νότια πλευρά απεικονίζονται μια συμβολική μορφή νίκης να αιωρείται πάνω από βυθισμένα πλοία, η Λαϊλασία της Πελοποννήσου από τον Ιμπραήμ Πασά το 1826 και η προσωποποίηση της μαρτυρικής πόλης του Μεσολογγίου. Η απεικόνιση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της συνθήκης του Λονδίνου, με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, ζητούσαν ανεξαρτησία για τους επανεστατημένους Έλληνες. Συνέπεια αυτής της συνθήκης και έμπρακτη επιβολή της αποτέλεσε η κομβική σημασία ναυαρχία του Ναβαρίνου στις 20 Οκτωβρίου 1827, που αποτυπώνεται στη δυτική πλευρά της Ζωφόρου, ενώ προηγείται μια παράσταση γενικού χαρακτήρα, απεικονίζοντας τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων στη θάλασσα. Στη συνέχεια αποδίδεται η προσωποποίηση της Ελλάδας νικηφόρας πια, με σημαίες και τρόπαια για να ακολουθήσει η μορφή του κυβερνήτη. Η Ιωάννη Καποδίστρια δεσπόζουσα στην παράσταση με την ίδρυση του Πανελληνίου. Στη συνεχόμενη αίθουσα των υπασπιστών βρίσκονται τα ζωγραφικά πορτρέτα 14 γνωστών ηρώων του αγώνα. Απεικονίζονται ονομαστικά από τη βόρεια προς τη δυτική πλευρά οι Γεώργιος Κουντουριώτης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ρήγας Φεραίος, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Παλαιών Πατρών Γερμανός, Ανδρέας Ζαΐμης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Αναστάσιος Τσαμαδός, Ανδρέας Μιαούλης, Δημήτρης Υψηλάντης, Νικόλαος Αποστόλης, Παναγιώτης Μπότσαρης. Οι μεμονωμένες προσωπογραφίες έχουν ζωγραφιστεί επίσης με την τεχνική της νοπογραφίας, ενώ μπορούν μάλλον να αποδοθούν σε Έλληνες ζωγράφους σπουδασμένους στη Δυτική Ευρώπη.